Σαν κεραυνό σε απέσια είδηση για αναστολή λειτουργίας 38 τμήματων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων και 6 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η είδηση βρήκε παγωμένη την ακαδημαϊκή κοινότητα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV να σημειώνει ότι βάλεται το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα ανατρέπεται όλος ο σχεδιασμός του ιδρύματος. Πραγματικά, η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας μας ευνηδιάζει. Θεωρούμε ότι είναι αντίθετη τόσο στις αποφάσεις της συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όσο και στο σχεδιασμό του, και πραγματικά καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση, έτσι ώστε να μπορέσει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί προς όφελος των φοιτητών του και της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η αναστολή έναρξης λειτουργίας αφορά το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Ηρακλείου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Χανίων, Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής Ηρακλείου, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ρεθύμνου, Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αγίου Νικολάου, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ιεράπετρας, για τα οποία η αναστολή χαρακτηρίστηκε και ανέτη από τον πρίτανη, ο οποίος εξήγησε ότι και τα 6 τμήματα σχεδιάζονται να λειτουργήσουν σταδιακά από το 2021, δηλαδή σε περίπου 2 χρόνια από τώρα. Έχουν συσταθεί επιτροπές οι οποίες λειτουργούν, έχουν έρθει μέλη ΔΕΠ από άλλα πανεπιστήμια για να μας βοηθήσουν στα προγράμματα σπουδών. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε μία συνάντηση στον Άγιο Νικόλαο με καθηγητές από ΤΕΦΑΑ άλλων πανεπιστημίων, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλία. Συζητήσαμε το πρόγραμμα σπουδών. Είμαστε έτοιμοι να αποφασίσουμε στη σύγκλιτο στις 34 του 2020 την ακαδημαϊκή λειτουργία κάποιων τμήματων που θα μπουν στο μηχανογραφικό του 2021. Άρα υπάρχει όλος ο χρόνος έτσι ώστε και συζήτηση να γίνει και τα προγράμματα σπουδών να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιταγές και επίσης να εκπληρώσει η πολιτεία τις υποχρεώσεις της που είναι η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Η απόφαση του Υπουργείου έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη, μεταξύ άλλων, αναφέρουν. Η απόφαση όχι απλώς προσβάλλει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, αλλά και στρέφεται ενάντια στο σχέδιο ανάπτυξης των ιδρυμάτων και μάλιστα από προτάσεις των ίδιων των πανεπιστημιακών αρχών. Στρέφεται ενάντια στη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός κάλεσε φορείς και τοπική κοινωνία να συστρατευτούν και να διαμορφώσουν το πλαίσιο των αντιδράσεων. Θεωρώ απολύτως επιβεβλημένη τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία και των θεσμικών φορέων της περιοχής για τη διαμόρφωση οδικού χάρτη ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του μεγάλου στόχου, που δεν είναι άλλος από την άρτια λειτουργία του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και των άλλων σχολών του νομού. Δεν μας αφορούν οι εκατέρωθεν κατηγορίες και το παιχνίδι αλληλοακύρωσης και ρήψης ευθυνών πρώην και νυν κυβέρνησης όταν θυματοποιείται ο Δήμος Ιεράπετρας και θίγονται κατάφορα τα συμφέροντά του. Η δουλειά κάθε κυβέρνησης είναι να νομοθετεί και οι νόμοι της να υλοποιούνται. Όχι να μένουν γράμμα κενό που υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών. Ποιος τελικά ενδιαφέρεται και ποιος όχι, η προηγούμενη κυβέρνηση που διαβεβαίωσε, η νέα που δεν υλοποίησε ή και οι δύο μαζί. Τα πολιτικά σας παιχνίδια δεν αφορούν τους δημότες της Ιεράπετρας. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση σε αυτούς που κυβερνούν να αποτρέψουν τη λειτουργία του τμήματος και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί για τις επόμενες άμεσες κινήσεις. Ανακοίνωση αντίδρασης εξεδόθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο όνομα της ανάπτυξης σήμερα και η Νέα Δημοκρατία αναστέλει προσωρινά τη λειτουργία αυτών των τμήματων για να εξασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στους όρους κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων.